Η προκλητική συμπεριφορά τους οδήγησε εκτός ξενοδοχείου. Οι ταραξίες Πολωνοί τουρίστες που διέμεναν σε πεντάστερο της Ιεράπετρας προκαλούσαν αναστάτωση με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα από τους υπόλοιπους πελάτες. Η διοίκηση του ξενοδοχείου αποφάσισε να τους απομακρύνει, έχοντας εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα περιθώρια υπομονής. Μεγάλο πρόβλημα παντού. Δεν είναι μόνο η συμπεριφορά τους όσον αφορά σε προσωπικό, σε πελάτες επίσης. Χλεβάζαν τους πελάτες, τους υπόλοιπους. Ήταν χοντρό αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι ότι κάνανε θόρυβο και στα δωμάτια. Εκτός δηλαδή ότι ήταν μεθυσμένοι παντού στην πισίνα, ήταν μια άσχημη εικόνα για το ξενοδοχείο, ήταν επίσης και στα δωμάτια μέσα, συγκεντρωνόταν ανά 10-10 άτομα στα μπαλκόνια, ενοχλούσαν τους πελάτες, πήγαινε η security, είχαμε δύο security που πήγαιναν για αυτούς και τους ελέγχαν και κάτω στις πισίνες νύχτα και μέρα φυσικά. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι Πολωνοί είχαν ξεσηκώσει την ξενοδοχειακή μονάδα προκαλώντας φασαρίες και παρουσίαζαν άσχημη συμπεριφορά προς τη διεύθυνση, το προσωπικό αλλά και στους πελάτες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, όπως αναφέρει η διοίκηση του ξενοδοχείου. Υποχρεωθήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία διότι 10-15 άτομα από ένα γκρουπ, το οποίο ήταν μεγάλο σχετικά, μπήκαν στο χώρο του lobby bar στη ρεσεψιόν και λελατήθηκε το μπαρ κατά κάποιο τρόπο, μπήκαν και σέρβιραν μόνοι τους ποτά, μπύρες κτλ. Δεν ήταν η καλύτερη εικόνα, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και σίγουρα χρειαζόταν η βοήθεια της αστυνομίας, γιατί όταν έχεις να κάνεις με πολύ κόσμο δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Θα αναθεωρήσω ούτως ή άλλως κάποια πράγματα, έτσι όσον αφορά συνεργασίες, αλλά επίσης θα λάβουμε τέτοια μέτρα τα οποία δεν θα ξαναδώσουμε πλέον σε οποιοδήποτε πελάτη το παραμικρό δικαίωμα να ενοχλεί άλλους πελάτες ή προσωπικό αυτό ή πελάτες του ξενοδοχείου και να μπαίνει εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της μονάδας. Οι Πολωνοί απομακρύνθηκαν τελικά από το ξενοδοχείο μετά από απόφαση των ιδιοκτητών.